Για να δείτε περισσότερα από 250 επεισόδια ακαταμάκατα, μπείτε τώρα στο Ζουζούνια TV Plus. Ακαταμάκατα σου κουτουπέ, αβεφάβε δόμινε. Ακαταμάκατα σου κουτουπέ, αβεφάβε γε. Ναι, κορίτσι μου, φτάκαμε. Θα μείνουμε για λίγο εδώ, στο κουνάκι του εγγονού μου. Ελπίζω να είναι αυτού. Μην ανησυχείς, κουκόλα μου. Βασίλισσα θα σε έχω κι εδώ. Να, σου έφερα και την κουβερτούλα, σου έφερα και το καλαμπόκι σου το καλό, το βιολογικό. Γεια σου, Παπουλικούργο. Σε ποιον μιλάς τόση ώρα? Να, εδώ τα λέω με τη φιλενάδα, με την Πιτούνια. Πιτούνια, πιέσαι ένα για τσακαντούς. Γεια σου και σένα, Πιτούνια. Πού? Όχι, πως δεν χαίρομαι που σε βλέπω, αλλά πως και από εδώ. Και μάλιστα με βαλίτσα και παρέα. Αχ, χακαντούλα. Η γιαγιά. Δεν ξέρω σήμερα τι την έπιασε. Γιατί, τι συνέβη? Έχει χάρη που οι μαγικές μου ικανότητες απαγορεύουν τη βία. Και πέφτεις και εσύ και τα πράγματά σου. Μα γιατί, Ακαντούλα, τι σε έκανα! Δεν ξέρεις τι έκανες! Δεν ξέρεις τι έκανες! Όχι! Δεν ξέρω τι έκανα! Αν ήξερα, δεν σε ρωτούσα! Άσε κάτω την Πετούνια! Όχι την Πετούνια! Έχει ψυχοφοβία! Και ο ψυχολόγος της μου έχει πει να αποφεύγει το στρες! Ακόμα και για αυτήν την κότα! Για πολύ νοιάζεις από μένα! Ακαντού, Μπρουνχίλντα, θα το πω για τελευταία φορά! Put Πετούνια down slowly! Θύμιζε μου, Λικούργο, οι κότες πετάνε. Όχι από τόσο ψηλά. Μουρλάθηκες. Τουλάχιστον βάλτε στο κλουβάκι της. Να την προσέχεις, Πετούνια. Το κίτρινο χάπι είναι για την πίεση. Το ροζ είναι για την καρδιά. Αυτή που δεν έχει. Και το βράδυ πίνει τίλιο με μέλι. Αντίο. Μισές δουλειές έκανες. Η κουβερτούλα της που είναι. Τι λες, παππού? Έτσι δεν καλά καθούμενα. Ναι, σου λέω. Με έδιωξε από το σπίτι κακή κακός. Απ' του χάρου τα δόντια τη γλίτουσα την καημένη την Πετούνια μου. Έλεγα λοιπόν να μείνω για λίγο καιρό εδώ μέχρι να καταλαγιάσει η μπόρα. Αν δεν σας πειράζει. Καθόλου, παππού. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτος. Αλλά όλα αυτά είναι πολύ περίεργα. Ο Λικούργος δεν είναι αυτό. Όχι. Πάει στη γιαγιά δύο από αυτά τα τσουρεκάκια που φτιάξαμε νωρίτερα στο μάτι μας ζαχαροπλαστικής. Για να δούμε. Λες να μάθετε την ενόχληση και φέρθηκε έτσι. Γιαγιά! Στο χρώμα που μισούσες για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές. Γεια σου, γιαγιά! Τι κάνεις εδώ πέρα μόνη σου? Έπιασες το τραγούδι και το μπογιάτισμα? Βάβω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Που μισούσες? Τι χρώμα είναι αυτό το που μισούσες? Για τον καθένα είναι διαφορετικό το που μισούσες. Για τον παππού σου, ας πούμε, είναι το χρώμα που δημιουργούν ο Δάκος και η Μουχρίτσα στα φύλλα της ελιάς. Αχα. Και γιατί αποφάσισες να βάψεις τις κουρτίνες σε αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα χρώματα? Για να εκνευρίσω τον παππού σου. Τι άλλο? Και δεν θα ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο και οι κουρτίνες θα έχουν το χρώμα που μισούσες. Μα αν δεν ξαναμπεί ο παππού σε αυτό το δωμάτιο, πώς θα δει τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες? Θα τις βλέπεις μόνο εσύ και θα εκνευρίζεσαι. Αχ, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ιου,
Ακατά μάκατα σουκουτουμπέ. Ωραία. Θέλεις τώρα να μας ακατά μάκατα σουκουτουμπάρεις δύο τσαγάκια και να μου εξηγήσεις τι συμβαίνει με σένα και τον παππού. Έλα. Σας έφερα και δύο τσιρεκάκια. Τα έφτιαξα μαζί με την Ακατού, με τα χεράκια μας. Α, σε ευχαριστώ, παιδί μου. Αυτό το τσιρεκάκι είναι το δικό μου? Ναι, αυτό. Και εκείνο το τσιρεκάκι είναι του παππού σου? Ναι, αυτό. Μάλιστα. Ακατά μάκατα σουκουτουμπέ. Γυρεύοντας όμως κι εσύ, παππού, γιατί επιστρέψαμε στο παλάτι? Δεν είναι καλύτερο να δώσουμε λίγο χρόνο στη γιαγιά να ηρεμήσει? Ας τι έβεις, Ακαντούλα, αφού ξέχασα να πάρω κάτι πουλί. Πάρα πολύ σημαντικό. Καλά τότε. Τι είναι αυτό που ξέχασες? Το βλέπεις εδώ γύρω? Όχι. Είναι μέσα στο παλάτι. Το σημειωματάριό μου. Αλλά θέλω να πάρω και το φορητό τζακούζι της Πιτούνιας. Ωραία! Τώρα που ηρεμήσαμε... Τώρα που εσύ ηρέμησες, γιατί εγώ γεννήθηκα ήρεμη, παιδί μου. Ναι, εντάξει. Έχουν περάσει όμως και κάποιες χιλιετίες από τότε. Θέλω να πω... Θες να μου πεις τι έκανε ο παππούς μου που σε πείραξε τόσο? Δες αυτό εδώ το γράμμα που έπεσε κατά λάθος από το σημειωματέριό του. Ναι. Πώς να φτιάξετε ένα φορητό τζακούζι τύπου Hulk Var για το κατοικίδιό σας. Ορίστε. Βήμα πρώτο, υλικά. Πιο κάτω. Διάβασε δυνατά. Α. Αγαπημένη μου, τα λόγια είναι φτωχά για να εκφράσω τα συναισθήματά μου προς εσένα. Από τότε που μπήκες στη ζωή μου με το κορδωτό σου περπάτημα, τα... Συνέχισε. Τα χνουδωτά σου πούπουλα και τη χαριτωμένη γαμψή σου μητούλα, τίποτα δεν είναι πια το ίδιο. Ο αέρας που αναπνέω έχει τη μυρωδιά σου. Τα αυγουλάκια που μου σερβίρεις έχουν άλλη γεύση. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου προσφέρεις τόσο απλόχερα. Παντοτινά δικό σου, παππούς Λυκούργος. Κατάλαβες τώρα. Εντάξει, δεν το λες και Σέξπιρ τον παππού, αλλά δεν είναι άσχημο το γράμμα που σου έγραψε. Κατάλαβες καλά, χρυσό μου. Αυτό το γράμμα δεν απευθύνεται σε μένα. Αλλά? Ο παππούς σου αγαπάει μία άλλη. Μία γυναίκα με... κορδωτό περπάτημα, γαμψή μύτη, καπέλο με χνουδωτά πούπουλα και που φτιάχνει ωραία αυγά μάτια. Εδώ δεν λέει συγκεκριμένα αυγά μάτια. Μπορεί να είναι άλλη σπεσιαλιτέ της. Μπορεί να είναι η ομελέτα. Ή τα αυγά Benedict. Ή τα αυγά ποσέ. Ή τα αυγά σκο... Δεν με νοιάζει πως θα φτιάχνει τα αυγά. Με νοιάζει να την ανακαλύψω. Και θα την ανακαλύψω. Για να δείτε περισσότερα από 250 επεισόδια ακατά μάκατα, μπείτε τώρα στο Zuzunia TV+.